το φως. Κανένα σχόλιο. Παρακαλώ. Απαιτούμε φως σε όλα. Δεν ισχύει ατιμωρησία για εμάς και τους κολλητούς μας. Άρα εάν του είπανε πάρε μια σακούλα με λεφτά και πήγαινε το στόμα σου, γιατί αυτό είναι παράνομο. Κανένα σχόλιο. Για τα ομόλογα, για τις υποκλοπές. Πού είναι το πολιτικό σκάνδαλο και πού είναι το οικονομικό σκάνδαλο. Να ματώσουμε, να κλείσουμε αυτές τις υποθέσεις, να γυρίσουμε σελίδα. Κανένα σχόλιο. Για την κομματική προστασία των καρτέλ. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να πάνε σε φυλακή όσοι περισσότερο μπορούν. Είναι ανέντιμος πράξης να παραπέμπεις πολιτικούς. Η δικαιοσύνη, στην οποία θα προσφύγω, αποτελεί την μεγαλύτερη ασφάλεια. Να προχωρήσουμε στην εξυγίανση, στην διαλεύκανση, στο φως, σε πάρα πολλές υποθέσεις. Ελπίζω ότι έστω και αυτή την ίστατη ώρα δεν θα κυριαρχήσει ο κομματικός φανατισμός, αλλά η συνείδηση και η αλήθεια. Κανένα σχόλιο. Κανένα σχόλιο. Κανένα σχόλιο. Θα το πάρουμε, είναι παραλιακό. Είναι μέσα στον αγγελό κανονικά, δηλαδή έτσι όπως το βλέπεις. Μπορούμε να φτιάξουμε από βάθρα για να... Κύριε συνάδελφοι. Καλημέρα κύριε πρόεδρε. Καλημέρα σας. Εντάξει. Βέβαια. Αξιότιμα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Η αρχή Αθένης μιλάει με το στόμα μας. Σκέφτεται με το μυαλό μας. Υπογράφει με το χέρι μας. Σε μας έλαχε το βαρύ χρέος να περισσώσουμε την τιμή της δικαιοσύνης. Ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, μα αγαπάει και το κοινικό κοινό. Καλημέρα σε όλους. Τι έγινε ρε ψυχή, έτσι κάνουν οι φίλοι ρε. Η Θέμης που κρατάει το ζυγό αλλά και τον πέλικο της δικαιοσύνης αλλάντα στον πέτρο της επιδικίας. Προσήλθε ο κατηγορούμενος. Ναι, προσήλθε. Προσήλθε λίγο πιο γρήγορα γιατί έχω να προλάβω και αεροπλάνο να τελειώνουμε. Πολύ ωραία. Αρχίζουν οι εργασίες του δικαστηρίου, κύριε συνάδελφοι. Ναι. Κυρία Πρόεδρε, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω ένα πράγμα. Ναι, ρώτα. Γι' αυτό ήρθα να ρίξω άπλετο φως, να πούμε. Ναι. Αυτό με τις ανταλλαγές. Μάλιστα. Πώς το σκέφτηκες, ρε. Καλά μιλάτε από πάθη πλάκα, πώς το σκέφτηκες. Ο γιος μου! Μιλάμε! Το παιδί έχει λίγα χρόνια που κρατάει το μαγαζί, αλλά λέμε έχει ταλέντο! Συγγνώμη, ο γιος σας σκέφτηκε την απάτη με τις ανταλλαγές. Φοβερό! Μάλιστα. 24 χρονών το παιδί! Μιλάμε, έχει μέλλον, όχι μαλάκι! Παρακαλώ! Σεβασμό στο θεσμό! Εντάξει, μόνο. Απαντήστε, σας ακούμε. Και δεν μου λες τα συμβόλαια. Η γυναίκα μου! Η γυναίκα του! Η γυναίκα! Φοβερός! Φοβερός! Και κόνομα και σκαπώ, κύριε Κουφάλα! Ναι! Δεν είναι απίστευτο! Απίστευτο! Απίστευτο και κυρίως είναι νόμιμο! Τι είσαι εσύ, μωρέ! Τι είσαι εσύ! Τι είμαι εγώ, τι είμαι! Να απαντήσει ο κατηγορούμενος! Το δικαστήριο δεν θα αφήσει καμιά σκιά! Με το δικαστήριο τι έκανες! Άμα εκεί ήταν αγκάθι! Έπρεπε να βγει αντιμέση το δημόσιο! Εκεί ρε παιδιά, πραγματικά να σας το πω, ήταν η μόνη φάση που ίδρωσα έτσι λιγάκι. Ναι. Προς στιγμήν πήγα να μου καταστραφούν όλα. Και πώς το έλυσες! Ένα τηλεφώνημα, μωρέ! Έκανες την πάντα το δημόσιο! Μιλά! Φοβερός! Φοβερός! Ιδιοφύη! Κοίτα να δεις τώρα. Παρακαλώ! Κύριοι συνάδελφοι, διακρίνω ενθουσιασμό. Αν δεν έχει κάτι άλλο να προσθέσει ο κατηγορούμενος, να αποσυρθούμε προκειμένου να αποφασίσουμε. Χαλάρα. Θα ήθελα βέβαια να σας θυμίσω ότι ο ελληνικός λαός περιμένει από εμάς να διασώσουμε το τροθέν κύρος της δικαιοσύνης. Να δει έστω και τώρα ότι υπάρχει νόμος, όχι μόνο για τους αδύνατους, αλλά και για τους ισχυρούς. Ότι οι άνθρωποι που ορκίστηκαν ότι θα τον υπηρετούν διαχειρίζονται τα χρήματα που ο εργαζόμενος παράγει με τον ιδρώτα του προσώπου του με σεβασμό, με φιδό. Να δει επιτέλους ότι δεν είμαστε άνθρωποι που δεν δούλεψαν ποτέ, που κουνάμε διδακτικά το δάχτυλο σε αυτούς που μας τρέφουν με τον κόπο τους. Να δει επιτέλους ότι υπάρχει τσίπα, ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Κυρία Πρόεδρε, μην ταράζεστε. Καθίστε. Έτσι κι αλλιώς το αδίκημα έχει παραγραφεί. Παραγραφεί. Ναι, βεβαίως. Και εξάλλου δεν υπάρχει και θέμα. Γιατί από τους παπάδες πήγανε στο κράτος, δηλαδή σε δικά μας χέρια πήγανε τα λεφτά. Γιατί όταν πηγαίνουν σε δικά μας χέρια, δεν τρώγονται. Όχι. Φοβερό. Ναι. Καλά, ρωτήσαμε όλους τους νομικούς μας. Δεν υπάρχει, λένε, ζημιά, αφού από εμάς σε εμάς πήγανε. Κυρία Πρόεδρε, είναι σαν να τα παίρνετε από τη μια τσέπη και να τα βάζετε στην άλλη. Και εξάλλου δεν έχει διαπιστωθεί και η ροή του μαύρου χρήματος. Καθότι δεν ανοίξαμε τους λογαριασμούς. Θα ήταν αδιάκριτο. Μα δεν ψάξαμε. Όχι. Ναι. Δεν ψάξαμε.
Ναι. Ναι, αλλά μην καθυστερούμε τώρα τον άνθρωπο που έχει να προλάβει αεροπλάνο. Λοιπόν, αντίος, καλές δουλειές. Προεδράκλα μου, γυαλάκι μου, εσύ, ωραίο σπιλάκι. Σαν την τρέμει είσαι λίγο σήμερα. Χαλαρά μου, ρε. Λοιπόν, εδώ στις επάρξεις του αγώνα πάω εγώ. Πήγαινε, ερχόμαστε. Έτσι, έλα. Τα λέμε κάτω. Έλα, αγόρια, κάντε λίγο στην πέρα. Έλα, να έχεις για το γραφείο τώρα πάρει καινούργιο. Να το πάρουμε. Και δεν τα παίρνουμε. Αντίο, κυρία Πρόεδρε. Γεια σας. Λύεται η συνεδρία σας. Δικαιοσύνη. Αλλά είπαμε, εμένα με πνευρίζουν τα πάντα. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το χειρότερό μου? Το χειρότερό μου είναι οι εραστές της Ελλάδας. Αυτή η αισιόδοξη. Ξέρεις, γιατί για να σου αρέσει η Ελλάδα σήμερα, πραγματικά ή μαλάκας πρέπει να είσαι ή υπουργός. Μέση λύση δεν υπάρχει. Μου τη δίνουν αυτοί που λένε, ξέρεις, Ελλάδα ρε, στην Ελλάδα, άμα πέσεις κάτω, θα έρθει ο άλλος να σε σηκώσει, έξοδε που γυρνάνε να σε κοιτάξουν. Λέμε για την ίδια Ελλάδα, τώρα στην ίδια χώρα ζούμε. Ρε, Ελλάδα είναι η χώρα που κανείς δεν νοιάζεται. Γιατί ο γιατρός θέλει φακελάκι στο νοσοκομείο, γιατί αλλιώς δεν νοιάζεται. Γιατί χρειάζεται να τον πάρει τηλέφωνο η ξαδέρφη του, ρε, για να σε προσέξει, γιατί αλλιώς δεν νοιάζεται. Και μη μου λες τώρα εγώ, δεν είμαι γιατρός, δεν φταίω, δεν έκανα, δεν έδειξα, γιατί να σας πω μια ιστορία. Στο χωριό του πατέρα μου, Κατσίμπαλη Αρκαδίας, να πάτε. Στο χωριό του πατέρα μου ήταν ένας γιατρός, χειρουργός ή χειρούργος. Πώς λέμε, ραδιούργος, πανούργος, σκατούργος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Λοιπόν, αυτός, πριν να χειρουργήσει μια γριά, τη βάζει να του γράψει ένα οικόπεδο. Το μαθαίνουνε στο χωριό, τον περιμένανε και του πετάξανε αυγά. Και αυτός από την τροπή του δεν ξαναπάτησε ποτέ στο χωριό. Ξέρετε γιατί αυτό δεν μπορεί να συμβεί σήμερα. Θα σας το πω εγώ. Γιατί σήμερα ο γιατρός αυτός με τα χρήματα από το οικόπεδο της γριούλας αγοράζει ποσοστά από το νοσοκομείο. Με τα ποσοστά από το νοσοκομείο αγοράζει τζετ. Και με το τζετ αγοράζει την εκτίμηση και το θαυμασμό σας. Γιατί κατά βάθος η μόνη αξία που καταλαβαίνετε είναι η επιτυχία και η κονόμα. Και έτσι τα κτίνη που πλουτίζουν από τον ανθρώπινο πόνο τα σέβεστε και τα προσκυνάτε. Ξέρετε γιατί είστε.